Μακαριότατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Κύριε Ιερώνυμε, Θεόλεκτη των Αγίων Ιεραρχών Χωρία, εντιμότατοι κύριοι Υπουργοί, Υφυπουργοί, Βουλευτές, Περιφερειάρχες, Έπαρχε Λίμνου, Δήμαρχοι, ενδοξότατοι στρατιωτικοί, Πρόεδροι και εκπρόσωποι πάσης άλλης αρχής και εξουσίας, σεβαστοί μου πατέρες και συλλειτουργοί, οσιότατοι μοναχοί και μοναχές, ελογημότατοι κύριοι καθηγητές, διδάσκαλοι και ιεροψάλτες, προσφυλέστατοι και ευλογημένοι αδελφοί χριστιανοί. Άτυπη συνήθεια αποτελεί το γεγονός να απευθύνει ομιλία ο χειροτονούμενος κατά την ιερή αυτή στιγμή, εις την οποία συνήθως περιγράφει τη ζωή του από τη γέννησή του μέχρι την ώρα της χειροτονίας του, με αποτέλεσμα να φαντάζει η λειτουργική πράξη της χειροτονίας ως μια ατομική υπόθεση περισσότερο. Επιτρέψτε μου, μακαριότατε, να αποφύγω αυτήν την συνήθεια, όχι μόνο για λόγους κέρδους του χρόνου, με αναφορές στην εκκλησιαστική διαδρομή και στην 36ετή διακονία μου, αλλά κυρίως για λόγους συνειδητής αποδοχής της Ορθοδόξου Εκκλησιολογίας μας, η οποία δεν κατανοεί και δεν αποδέχεται ότι υπάρχουν ατομικές στιγμές στη ζωή του πιστού, αφής στιγμής εντάσσεται στο Κυριακό Εκκλησιαστικό Σώμα. Κανένα εγώ δεν μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα από το σύ. Τούτο είναι φανερό στη δράση του Θεού μέσα στην ιστορία, η οποία στοχεύει να οδηγεί όλο το ιερολίμα των λαών του προς τη γη της Επαγγελίας. Και αυτή η στόχευση πραγματοποιείται με την κλίση του ενός μέσα από τον λαό, για χάρη όχι του εαυτού του, αλλά για χάρη της σωτηρίας όλων. Σε αυτή τη βάση κατανοώ και αποδέχομαι την εις επίσκοπον εκλογή μου, ως ανάθεση δηλαδή μιας ειδικής ευθύνης για χάρη των πολλών, και πιο συγκεκριμένα εκείνων οι οποίοι συγκροτούν την καταλίμνων και Άγιων Ευστράτιων Εκκλησία και όχι ως τάχα ατομική μου επιβράβευση. Το χάρισμα της αρχιεροσύνης, όταν μεταδίδεται σε κάποιο πρόσωπο από την Εκκλησία, στοχεύει αποκλειστικά και μόνο στη σωτηρία του συνόλου και όχι στην εγωιστική θυσία των μελών του εκκλησιαστικού σώματος για χάρη του ενός. Η ανάθεση αυτής της εντολής εκ μέρους του Ιερού Σώματος της Ιεραρχίας σήμερα σε μένα, δια των χειρών σας μακαριότατε, αποτελεί την κορυφαία έκφραση αυτής της ευθύνης μου ενώπιον πάντων. Με βαθιά συνέστηση λοιπόν αυτής της ευθύνης, διαβεβαιώ τον τα πρώτα εις πάσαν την οικουμένην φέροντα, προσκυνητών δεσπότην και αυθέντην, Παναγιώτατον Οικουμενικών Πατριάρχην, Κύριον μη, Κύριον Βαρθολομαίον, δια την αφοσίωσιν και των σεβασμών μου εις την πολύμοχθον αγωνίαν του, να παραμένει αηφεγγές το φανάριον της Ορθοδοξίας, το οποίον καλώς κρατεί και συνθεώ επί πολύ θα κρατεί. Δηλώνω επίσης πανεπίσημα την απόλυτον συνέπειάν μου προς το συνοδικόν σύστημα της Εκκλησίας μας και εις τα ιερά θέσμιά της. Μακαριότατε,
Δεχτείτε παρακαλώ την διαβίου ευγνωμοσύνην μου εις το πολυσέβαστό μου πρόσωπό σας, ως του Προέδρου και της τιμίας κεφαλής του ιερού αυτού σώματος, και εν το προσώπο σας διαδηλώ ως αυτός την ευγνωμοσύνην μου εις έναν προς έναν ιεράρχην της Εκκλησίας μας, εις τους λειτουργούς και συμπροσευχομένους Αγίους Ιεράρχας και όλος ιδιαιτέρως, εις όσους εξ ημών Κύριος είδε ευεργέτησαν ποικιλοτρόπος την ύπαρξήν μου. Συν τούτης μνημονεύω ευγνωμόνος των εις την θριαμβεύουσαν Εκκλησίαν λειτουργών, αρχιερέων, ιερέων, ιερομονάχων, οι οποίοι εκοπίασαν οικοδομήσαντες την προκοπήν μου, δεόμενος άμα από κέντρου καρδίας και για την ανάπαυση των χερόντων με τα πάντων ημών κατά σάρκα γονέων μου Δημητρίου και Ευαγγελίας. Τέλος, σκέπτομαι πως αν ο Θεόπτης Μωυσής αναρωτιόταν ποιος είμαι εγώ, όταν ελάμβανε την εντολή από το Θεό να οδηγήσει τους Ισραηλίτες σε έξοδο από τη δουλεία Φαραώ εις την γη της Επαγγελίας, πόσο μάλλον αυτονόητα η ελαχιστότητά μου, αναρωτιέται το ίδιο. Αφής στιγμής η ιεραρχία μου παραδίδει σήμερα τη σκυτάλη της συνέχισης της καθοδήγησης της καταλήμνων Εκκλησίας, ήδη πορευωμένης και προγευωμένης την ερχομένην βασιλείαν, μέσα από την θυσιαστική διακονία των αημνήστων προκατόχων μου. Η σαφής και ευθεία απάντηση του Θεού στην αγωνία του Μωυσή: «Εγώ θα είμαι μαζί σου και θα τους πεις ότι ο Θεός των προγόνων σας με στέλνει σε εσάς», μου δίνει τη βεβαιότητα ότι ο Θεός θα είναι μαζί μου και ότι δεν θα είμαι εγώ εκείνος που σώζω, αλλά εκείνος ο ίδιος, τον οποίον βεβαίως οφείλω να εικονίζω λόγις και έργεις πάσας τας ημέρας της ζωής μου. Γι' αυτό στεντορία τη φωνή, πάλιν και πολλάκις, αναφωνώ και θα αναφωνώ: «Λάλη Κύριε, ο δούλος σου ακούει».